Πάμε τώρα λοιπόν στον Πάνο Ιωαννίδη που μας μιλά. Μοντέλο συλλογικής παρουσίασης. Ναι, ναι, εξαιρετική. Μα η χημεία του είναι αυτή. Ναι, βέβαια. Η χημεία του. Μοντέλο. Λοιπόν, τον βλέπετε πάρα πολύ καλά. Τον συναντήσαμε. Πριν από λίγο να πούμε. Πριν από λίγα λεπτά. Όχι, πριν από λίγα λεπτά δεν διεχτινίστηκα. Πρωί-πρωί με την αυγή έγινε. Ναι, παιδί μου, ενώ σήμερα μετά την προβολή του MasterChef. Δεν ήθελα να πω. Πρωί-πρωί με την αυγή. Τον πετύχαμε γιατί είχαν κανονικά γύρισμα σήμερα. Τα γυρίσματα συνεχίζονται και το ρωτήσαμε. Πώς το είδε το επεισόδιο, για τα νούμερα, ό,τι υπήρχε το ρωτήσαμε και μας απάντησε. Τι νούμερα έκανε? Έκανε 21 νομίζω. Θα δούμε σε πολύ πολύ λίγο, ωραία. Για πάμε. Άννα, ναι. Ξεκινάμε. Τόση ώρα δεν γράφει. Γράφει, αλλά δεν γράφει ο χρόνος. Ήταν ένα καταπληκτικό επεισόδιο το πρώτο επεισόδιο που είδαμε. Πώς σας φάνηκε, πώς το είδατε? Πάρα πολύ ωραίο, το περιμέναμε εμείς και τα υπόλοιπα το ίδιο ωραία θα είναι. Έχετε ξεχωρίσει κάποιους από τους παίχτες? Πάντα ξεχωρίζουμε κάποιους από τους παίχτες. Υπάρχει ιστορία που σας έχει συγκινήσει? Πολλές ιστορίες που μας έχουν συγκινήσει. Όλες οι προσωπικές ιστορίες κάτι έχουν να μας πούνε. Πόσο τυχαίο είναι που το Survivor τώρα αυτή τη στιγμή στο ξεκίνημα το δικό σας είδαμε ένα φιλί ανάμεσα σε δύο παίχτες. Ο ανταγωνισμός είναι φυσιολογικός, το καταλαβαίνουμε. Συγγνώμη, δεν ξέρω για τι πράγμα μου μιλάτε. Δεν βλέπετε καθόλου Survivor, δεν έχετε βλέπω, δει? Όχι, δεν βλέπω καθόλου, τίποτα. Με ποιον είδατε το επεισόδιο, το βλέπετε με φίλους συνήθως? Το βλέπω, σπίτι. Άρα ήρθες να αποδείξεις στον σύζυγο ή στον εαυτό σου κάποια πράγματα? Σε μένα. Πολλοί είπανε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, το MasterChef, επειδή είχαν δύο προηγούμενα μαγειρικά παιχνίδια. Τα είδατε εσείς τα δύο προηγούμενα? Δεν είδα τίποτα, όχι. Αγχώνεστε για τα νούμερα? Δεν αγχώνομαι για τίποτα. Δεν σας νοιάζει δηλαδή? Πεςτε ότι... Με νοιάζει, εγώ τη δουλειά μου κάνω, κριτής είμαι, μαγειρεύω, έχω μπροστά τους παίχτες όπως και οι τρεις μας και αυτό μας ενδιαφέρει γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Με νούμερα και το πώς πηγαίνει τηλεθέαση και τον ανταγωνισμό νομίζω ότι είναι δουλειά άλλων. Εντάξει, δεν θα χαρείτε όμως αν πάτε καλά? Πάντα χαιρόμαστε και το ξέρουμε μέσα μας ότι αν πάει κάτι καλά, πάει καλά. Τα παιδιά αυτά έχουν μια άβρα μεταξύ τους. Ναι. Έχουν γίνει φίλοι. Κάνουν πλάκες χωρίς να παρεξηγούνται. Έχουν γνώση. Ο κύριος Ηλίας είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, τον γνωρίζω και προσωπικά. Και φυσικά χαιρόμαστε με αυτό που είπε, γιατί το εννοεί και γενικότερα οτιδήποτε λέει ο κύριος Ηλίας το εννοεί. Εσείς είστε πολύ μπροστά. Ξεκινήσατε με 24 παίχτες. Φαντάζομαι τώρα έχετε προχωρήσει, κάποιοι παίχτες έχουν φύγει. Πάντα, κάθε χρόνο έχουμε την ίδια σκαλέτα. Προχωράμε, είμαστε λίγο πιο μπροστά λόγω μοντάζ. Γιατί ναι, θέλει άπειρες ώρες το μοντάζ και είναι πολλά άτομα που δουλεύουν πάνω σε αυτό. Πάρα πολύ ωραία μίληση και τον ευχαριστούμε πολύ. Γιατί να αγχωθεί ούτως ή άλλως για τα νούμερα, γιατί πήγαν πάρα πολύ καλά. Εσκίζανε, εντάξει, ναι, γιατί χθες λοιπόν είχαμε τη μάχη των μαχών και ουσιαστικά λοιπόν οι νικητές είναι τρεις. Είναι δηλαδή ο Σασμός εδώ στον Α με 20,4% στο δυναμικό κοινό, το MasterChef με 21,9% και το Survivor 20,5%. Να διευκρινίσουμε ότι ο Σασμός προβάλλεται. Συνεχίζει, το Survivor συνεχίζει μέχρι τις 12.30. Άρα τα νούμερα, δηλαδή το 20,5 που βλέπεις, είναι έτσι, από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, από τη...